Καλησπέρα σας, Γκαραντί στη μόδα, εδώ είμαστε. Ο Ιούνιος δεν μας τα λέει καλά. Βροχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, κρύο. Τι έχει γίνει φέτος. Βάζουμε το πάπλωμα στην ελληνική. Τι γίνεται, επειδή υπάρχει αστάθεια έτσι στο πολιτικό κλίμα και ο καιρός είναι λίγο έτσι. Δεν είναι αστροφός, είναι προσαρμοσμένος και αυτό στην κατάσταση που ζει η Ελλάδα αυτές τις μέρες. Εμείς όμως είμαστε σταθερές, Τετάρτη 9 η ώρα το βράδυ και έχουμε πολύ ωραία θέματα για εσάς. Και μια πολύ ωραία κυρία έχουμε κοντά μας, Μαρία Πανταζίνα, φίλτρα kickboxing. Και θα μιλήσουμε για αυτοάμυνα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κοριτσιά μου. Πολύ χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας. Χαιρόμαι πάρα πολύ εγώ, γιατί είστε δύο υπέρηχες κοπέλες που θα μιλήσουμε για γυναικεία θέματα. Εννοείται και τον μπλε πάει πάρα πολύ με τα μάτια σου, θέλω να πω. Και χρειάζεται, είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν όλες οι κυρίες, γιατί είναι και εποχή δύσκολη. Πρέπει να ξέρουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό αυτό. Σωστά. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Γαρνέλη, είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο παιδικό βιβλίο, Ο Βασιλιάς και η Πριγκίπισσα Σελήνη, μια ιστορία αιώνιας αγάπης. Θα μας πει τώρα, όταν παίρνουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας, λέμε συνήθως ωραίο βιβλίο. Είναι αυτό. Αλλά τα παιδιά έχουν την αίσθηση, αγάπη, να με βοηθήσει και εσύ, ότι είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει. Ω παιδί, για να το λέω. Ότι ένα παιδικό βιβλίο έτσι απευθύνεται, όταν ένα βιβλίο απευθύνεται στα παιδιά, ίσως είναι και λίγο πιο δύσκολο να προσεγγίσει. Έτσι είναι και όπως και μια θεατρική παράσταση, έχουν πολύ αγνή ψυχούλα και είναι, πρέπει να έχει κάτι το ιδιαίτερο για να μπορέσει εσύ να του καλύψει. Έχουμε την κυρία Στέλλα Κονιτοπούλου κοντά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για όλα. Θα μιλήσουμε για τραγούδι, για μουσική. Για το Δήμο Κηφισιάς. Κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις, ετοιμάζει τώρα το καλοκαίρι. Η κυρία Κονιτοπούλου, ό,τι κάνει πάντα είναι εξαιρετικό και επιτυχημένο. Είναι εδώ, θα μας τα πει όλα. Και επίσης θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Ράνια Παυλοπούλου, δικηγόρος, και θα μιλήσουμε για το πολύ ευαίσθητο, θα πω εγώ, θέμα που ίσως απασχολεί και πάρα πολλά ζευγάρια, την υιοθεσία. Κατά πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο στην Ελλάδα το 2015 ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να αποκτήσει παιδάκι να υιοθετήσει. Ή και μια γυναίκα μόνη της, εγώ θα έλεγα. Και μια γυναίκα μόνη της ακριβώς να υιοθετήσει ένα παιδί. Γιατί δεν θέλει να κάνει τα νερά της πραγματικότητα. Μια οικογένεια με ένα μωρό. Να ξεκινήσει μαζί σου, Μαρία μου όμως. Τι κορμί είναι αυτό που έχεις τώρα, Παναγίτσα μου. Εντάξει, όχι και τόσο θετικό, αλλά εντάξει. Όχι, έχει προσπαθήσει. Είναι πολύ ωραίο, είναι αρμονικό όμως το κορμί σου, έτσι. Εντάξει, γυμνάζομαι αρκετά, προπονούμαι αρκετά, γυμνάζω γυναίκες αρκετά. Αυτό είναι το βασικό. Και είναι χαρούμενο οι γυναίκες να γυμνάζονται και να νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Μαρία, να μιλήσουμε λίγο για την αυτοάμυνα, γιατί είναι ένα θέμα φαντάζομαι που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Βγαίνουμε έξω το βράδυ μόνες μας, γυρίζουμε. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και όλες υπάρχουν τόσα περιστατικά που πολλές γυναίκες μένουν μόνες τους ή πολλά κορίτσια μένουν μόνα τους. Πες μου κάποιες έτσι βασικές κινήσεις που θα πρέπει να γνωρίζει κάποια γυναίκα, ώστε να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της. Εγώ θα ήθελα να πω όχι βασικές κινήσεις, θα ήθελα να αποφεύγουμε το κακό. Δηλαδή να κοιτάμε, να μην κυκλοφορούμε το βράδυ πολύ αργά μόνες μας, να έχουμε πάντα κάποια συνοδεία. Γιατί το κακό, αν είναι να σου έρθει, θα σου έρθει. Τώρα, ούτε εγώ θα μπορούσα να προστατεύσω τον εαυτό μου αν ο άλλος μου βγάλει όπλο. Απλά, επειδή έχω κάνει αρκετή προπόνηση, αρκετή προσπάθεια και όλα αυτά, σημασία έχει να έχω αρκετή πειθαρχία με τον εαυτό μου, να μην τα χάσω, να έχω ψυχραιμία και να προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα ώστε να με κρατήσουν ήρεμοι και να έχω περισσότερη ισορροπία για τον εαυτό μου. Άρα, το σημαντικό είναι η ψυχραιμία, λες, έτσι. Ψυχραιμία και ότι να προσέχω, να αποφεύγω το κακό. Δηλαδή, να αποφεύγω τις κακοτοπιές. Εντάξει, βέβαια, αν κάποιος κλέφτης μπει το βράδυ ή κάποιος με ενοχλεί στο δρόμο, θα κοιτάξω να τον αποφύγω. Θα κάνω ό,τι καλύτερα. Υπάρχουν κάποιες βασικές κινήσεις που καλό θα είναι να γνωρίζουν όλες οι γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, παραδείγματος χάρη με τα χέρια τους ή με τα πόδια τους. Κάποια πολύ ευαίσθητα σημεία είναι εδώ στο λαιμό. Το σαγόνι, περνάνε όλα τα νεύρα αν κάποια γυναίκα χτυπήσει το σαγόνι. Φυσικά τα γενετικά όργανα και τα γόνατα. Αν του ρίξει κάποια κλωτσιά στα γόνατα, στα γενετικά όργανα, ο άλλος μπορεί να χάσει την ισορροπία του, τα πάντα. Και να σου πω, Μαρία, τώρα είναι ένα θέμα που με απασχολεί πολύ. Γιατί εμένα μου ανοίξαν το αυτοκίνητο προχθές το βράδυ στη Σκουφά. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. 9 η ώρα το βράδυ. Πήγα και βλέπω την πόρτα, ωραιότατη ανοιχτή. Και λέω, εκείνη την ώρα τρόμαξα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Σκέφτηκα, λες να έχει μείνει μες στα μάξι, λες το ένα, λες το άλλο. Ξέρεις, περνάνε πολλά μέσα από το μυαλό σου. Άρα λες ότι είναι καλό και οι γυναίκες. Συνήθως το βράδυ φορούν τακούνια. Βοηθάει αυτό στις γυναίκες. Αν το πατήσεις το πόδι με το τακούνι ή το χτυπήσεις με το τακούνι, βέβαια δεν μπορείς να τρέξεις γρήγορα. Αλλά μπορείς να το βγάλεις και να το χτυπήσεις λιγάκι. Τώρα που το συζητάμε, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα σημεία που είναι τα πιο ευαίσθητα για να μπορέσουμε να μηνθούμε λίγο. Ναι. Κύριο σαγόνι, αν το χτυπήσεις το σαγόνι, το πιθανότερο είναι να ζαλιστεί. Λαιμός, στο στέρνο εδώ που περνάει η αναπνοή, γεννητικά όργανα και στα γόνατα. Αλλά και με το τακούνι, αν το πατήσει το κουτουπιέ, σίγουρα. Μας είπε εσύ ότι προπονείς πάρα πολλές γυναίκες. Και βλέπουμε τώρα και κάτι στα πλάνα μας ότι μια ωραία προπόνηση μπορεί να πούμε από γυναίκες. Ναι, αυτή είμαι εγώ. Εσύ είσαι αυτή. Είναι εξοικειωμένες οι γυναίκες με αυτό του είδους άθληση, να το πούμε εμείς στην Ελλάδα. Πλέον ναι. Γιατί και παλιότερα που είχα παίξει το Iron Challenge, και να σας δώσω και την είδηση ότι θα παίξω σε αυτό το Iron Challenge το επόμενο με τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Το είχε δείξει τηλεόραση, πολλές κοπέλες το είχαν δει και έτσι ξεκινήσαν. Δηλαδή,
δεν είναι κάτι αντιφιλικό. Είναι όπως κάνεις προπόνηση crossfit, που είναι πολύ της μόδας, είναι και το kickboxing. Αν δεν κάνεις πρωταθλητισμό, δεν σημαίνει ότι θα πας, θα χτυπήσεις, θα αλλάξεις το σώμα σου, θα γίνεις αντιφιλική. Εγώ το έχω συνδυάσει λίγο με ξύλο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα. Μπορεί να κάνω λάθος, γιατί ξέρεις, μπορεί να μην έχω τη σωστή εικόνα. Πάντως, να ξέρεις. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και για μια γυναίκα που ο σωματότυπος δεν είναι τόσο δυνατός. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αρκετά αδύνατη, θα μπορέσω να μπω εύκολα στη διαδικασία αυτή να μάθω. Ναι, αρκετά εύκολα. Είναι ένα αρκετό εύκολο άθλημα, ώστε να ξεκινήσεις, να κάνεις την προπόνησή σου, να δυναμώσεις. Και δεν είναι μόνο ότι δυναμώνεις σωματικά, δυναμώνεις ψυχολογικά, δυναμώνει το μυαλό σου. Όλα, όλα. Ο χαρακτήρας σου, αυτό σε αλλάζει αρκετά. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν έχεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να διαχειριστείς πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, όλοι ξεκινάνε από το μυαλό που αυτό. Λέμε πολλές φορές. Μα και εγώ έτσι ξεκίνησα. Ναι. Δούλευα σε κάποια εταιρεία και ήμουν υπερβολικά πιεσμένη και αυτή ήταν η διέξοδός μου. Και έτσι κατάφερα και από την πολλή προπόνηση πήγαινα εκεί, ξέδινα εκεί, έγινα πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια κτλ. Τώρα μου έρχονται και στο μυαλό και θέματα το εξωτερικό βελτίο, όπως ας πούμε μια γυναίκα κυνήγησε έναν κλέφτη. Υπάρχουν τέτοια βιντεάκια. Αυτά είναι πολύ ρηψοκίνδυνα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, να μην πω ψέματα. Ούτε εσύ θα το έκανες έτσι. Δεν νομίζω. Βέβαια, έχω φίλες που τα κάνουν κάτι τέτοια, οι οποίες δεν είναι ούτε τόσο του kickboxing ούτε τίποτα. Απλά έχουν πολύ αυτοπεποίθηση, πιστεύουν πολύ στον εαυτό τους, δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα καλύτερα μια συμβουλή τώρα, μπορώ να δώσω. Καλύτερα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Ναι, αυτό. Εγώ η συμβουλή μου είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Όμως, ας πούμε, αν να βγεις έξω το βράδυ και δεν έχεις κάποιον να σε συνοδεύσει, αναγκαστικά θα κυκλοφορήσει μόνο σου. Σίγουρα. Απλά να κοιτάξεις, να παρκάρεις σε κάποιο μέρος το οποίο. Ναι, να είναι πιο safe. Δηλαδή να μην είναι τόσο σκοτεινό, να μην είναι. Νίνα τόσο απόμερο, να έχει πιο πολύ κόσμο. Ωραία, και έρχεται, συγγνώμη Βαλεντίνη, και έρχεται κάποιος από πίσω. Ανοίγω εγώ το αυτοκίνητο, βάζω το κλειδί στην πόρτα. Τώρα μέχρι να τη φτιάξουμε το κλειδί δεν μπορούμε να βάλουμε. Ναι. Βάζω το κλειδί τέλος πάντων στην πόρτα, σε πιάνει κάποιος από πίσω. Ποια είναι η κίνηση που πρέπει να κάνω για να αντιδράσω. Από τη στιγμή που σε πιάνει εδώ, σίγουρα μπορείς να του ρίξεις μια γωνιά ή μπορείς να του πατήσεις που είπαμε το κουτουπιέ ή να του ρίξεις κλωτσιά με το τακούνι σου στο καλάμι, στο γόνατο. Αυτό το σημαντικότερο. Σε βλέπω τώρα ότι έτσι. Να το πούμε πιο θηλυκά αντιμένη, αν και στα πλάνα που είδαμε ίσως πιο αθλητικά αντιμένη. Είναι εύκολο για μια γυναίκα η οποία έχει το δικό σου σωματότυπο, γιατί είσαι πάρα πολύ γυμνασμένη, έχεις πολύ μεγάλες πλάτες. Είναι πολύ σεξι όμως. Ναι, έχεις μπράτσα, φαντάζομαι το πόδι σου είναι. Ναι, ειδικά τον πόδι. Γι' αυτό έχω πάρει μακρύ φιστάνι, γι' αυτό ήρθαμε μακρύ φιστάνι. Είναι εύκολο για μια γυναίκα να ακολουθήσει αυτή την πειθαρχημένη ζωή που ακολουθείς εσύ για να έχει αυτά αποτελέσματα. Και να συμπληρώσω την ερώτησή μου, πόσο εύκολο είναι ο σύντροφος να δεχτεί ότι ίσως η γυναίκα που είναι δίπλα μου θα έχει μεγαλύτερα μπράτσα από μένα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό κοιτάμε πάντα λίγο συντρόφους με μεγαλύτερα μπράτσα, ώστε να μην έχουν κάποιο κόμπλεξ και κάποιο θέμα. Γενικά, ξέρεις, οι άντρες έχουν λίγο θέμα αν η κοπέλα είναι δυναμική, αν η κοπέλα είναι αναγνωρισμένη. Γενικά, δεν είναι το καλύτερο. Υπομονή. Άρα είναι όλοι, φαντάζομαι, όλοι του χώρου του kickboxing. Όχι, όχι. Αλλά... Προσπαθώ να μην είναι από το χώρο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα οι παρέες μου, έχω πολλούς παρέες γνωστούς και σίγουρα είχα κάνει κάποια σχέση μέσα από το χώρο. Δεν ήταν το καλύτερο τελικά. Υπήρξε ποτέ που είπες στο φίλο σου, κάτσε να σου εξηγήσω εγώ πώς γίνεται αυτό τώρα. Περίμενε, μπαίνει ο κλέφτης μέσα. Δεν τον προστατεύει εσύ από κάτι. Α, μα είναι, εγώ θα μπω κάτω από το κρεβάτι, θα πάρω κανένα μαχαίρι, έτσι και. Άρα καλό είναι να μην πιστεύουμε κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ακριβώς, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε γυναίκες, σίγουρα μπορεί να είμαι πιο δυνατή από κάποιους άντρες ή κάποιες άλλες γυναίκες πιο δυνατές, αλλά σε ένα όπλο ή σε ένα μαχαίρι σίγουρα υπερισχύει το όπλο ή το μαχαίρι. Έχει, δηλαδή δεν ξέρεις ο κλέφτης που θα μπει. Και εγώ έχω την άποψη ότι καλό είναι να μην έχεις στο σπίτι σου αντικείμενα που δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις εσύ και να σκεφτείς τι θα γίνει αν πέσουν στα χέρια του άλλου και τα χρησιμοποιήσουν εκείνοι σε βάρος. Πολύ σωστό αυτό. Και να συμπληρώσω το προηγούμενο που σε ρώτησα. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να έχει τέτοιο κορμί και να έχει μια συγκεκριμένη πειθαρχία, γιατί φαντάζομαι δεν τρως γλυκά, δεν τρως παγωτά. Πόσες ώρες γυμνάζεσαι την ημέρα, ποια είναι η διατροφή σου δηλαδή. Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο, επειδή η δουλειά μου πλέον, ενώ έκανα κάποια άλλη δουλειά, ήμουν υπεύθυνη προσωπικού σε κάποιο πολύ γνωστό όμιλο τράπεζα. Και τις μισές ώρες κάνεις αυτό, τις άλλες μισές ώρες κάνεις αυτό. Πλέον τώρα κάνω μόνο γυμναστική, δηλαδή γυμνάζω τον κόσμο, κυρίως γυναίκες και άντρες βέβαια, εννοείται αυτό. Και κάνεις πολύ, πολύ, πολύ προπόνηση. Τρως και γλυκά, τρως και τα πάντα. Άμα γυμνάζεσαι πολύ και προπόνησε πολύ, εσείς γυμνάζεστε. Ναι. Τι εγώ κάνετε? Κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ, θα σου το πω. Πηγαίνω κάθε Τετάρτη. Ναι. Προσπαθώ να μην είναι πάνω στην εκπομπή, ξέρεις. Body pump. Πάρα πολύ ωραία με τα βάρη και τα λοιπά. Δυναμώνει πάρα πολύ το σώμα αυτό. Και έχω δει και διαφορά να σου πω, Μαρία. Δηλαδή νιώθω, καλά, μην φανταστείς τώρα, 2,5-2,5. Μία ερώτηση, η αγάθη μου. Μία φορά τη βδομάδα πας ή παραπάνω. Μία φορά. Εντάξει, κοίταμε, μία φορά τη βδομάδα δεν θα δεις τεράστιες διαφορές. Αλλά επειδή είσαι δυνατούλα, θα πάρει αμέσως το σώμα σου. Πόσο συχνή πρέπει να είναι η προπόνηση μιας γυναίκας που αναλαμβάνεις εσύ ώστε να δει κάποια αποτελέσματα? Σίγουρα να είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Αλλά 3 φορές είναι το ιδανικό.
Ναι. Τρεις φορές. Και για να μάθουμε κάποιες βασικές κινήσεις. Δηλαδή για να νιώθουμε ότι μπορούμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε, βέβαια πάντα. Πόσο χρειάζεται, με ένα-δύο μαθήματα τα καταλαβαίνεις. Αλλά αυτό πρέπει να τα κάνεις συνέχεια. Εξάσκηση. Γιατί και εμένα κάποιος να με πιάσει σίγουρα. Ένστικτο, κάπως αντιδράσω. Αλλά δεν θα αντιδράσω αυτό, ας πούμε, που μου μάθω δάσκαλός μου ή οποιοδήποτε. Σίγουρα, επειδή έχω μάθει κάποιες κινήσεις, θα μου βγουν αυτόματα. Γι' αυτό με την προσπάθεια και την εκμάθηση και συνέχεια, σου βγαίνουν εκείνη την ώρα, είσαι άνετος και κάτι θα σου βγει αυτόματα. Ναι. Μηχανικά, δηλαδή αυτό είναι το θέμα, σου βγει κάτι μηχανικά. Και κάθε κατάσταση είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν κάποια βήματα επιπατημένοι που λέμε. Νιώθεις άβολα μέσα στο φόρεμα το γυναικείο. Όχι, βλέπω ότι δεν με τραβάει το φόρεμα, αλλά λέω κάτσε μη βγει τίποτα. Σκέφτομαι, α πούμε, βλέπω ότι. Γι' αυτό σου έλεγα προηγουμένως πώς είναι να έχεις ένα τέτοιο σώμα γυμνασμένο. Γιατί περισσότερες γυναίκες είμαστε πιο μικροκαμωμένες μέσα από τον εαυτό μας. Είσαι, δεν είναι περισσότερο. Δεν είναι πάντα. Δεν έχει το μπράτσο από το δικό σου. Δηλαδή, σε ένα βγάζει το μπράτσο σου μια αδύναμη, ρε παιδί μου. Πώς να τα κάνω. Είμαι και παρουσιάστρια όμως σε αγώνες και διοργανώσεις, άρα κάποιες φορές την τίνομαι και κοριτσάκι. Ή έχω και αγόρι, ξέρω εγώ. Βγαίνω έξω, έχω φίλους. Όταν βγαίνεις έξω, ντύνεσαι έτσι. Συνήθως ή φοράς κάτι πιο αθλητικό. Όχι. Επειδή αθλητικά φορά όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν θα βγω έξω θα ντύθω λίγο πιο φιλικά. Θέλεις κάτι γυναικείο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να μην τρομάζουν, να μου δώσει και κανείς σημασία. Αυτό ήθελα να σου πω. Πώς είναι η αντίδραση των ανδρών, κάποιος που δεν σε ξέρει, ας πούμε. Φοράς ένα μακριμάνωγο και δεν φαίνεται το σώμα σου. Δεν χρειάζεται να με ξέρουν. Μετά με ξέρουν, αλλάζουν όλα. Αυτό είναι δύσκολο. Δυστυχώς. Επηρεάζει την ευαίσθητη. Ναι, και ειδικά όλα τα παιδιά που κάνουμε kickboxing, τα αγόρια και τα κορίτσια, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Έχουμε διαλέξει αυτό το άθλημα, ώστε να προσπαθήσουμε να γαλουχίσουμε τον εαυτό μας, να είμαστε λίγο πιο σκληροί, λίγο πιο ανθεκτικοί σε διάφορες δυσκολίες της ζωής. Πάντως, εγώ βλέπω και στο γυμναστήριο που πηγαίνουμε αθλητές, δηλαδή παιδιά που κάνουν kickboxing και το προσπαθούν πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι προγραμματισμένοι. Ναι, θέλει στην κάθε ώρα τους, μέρα, κάθε μέρα, πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Άρα μου λες, εμένα θέλω να μείνουμε λίγο στην αυτοάμυνα, Βαλεντίνη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, όσο μπορούμε βέβαια. Και βέβαια να χρησιμοποιούμε ότι είναι πιο δυνατό. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πιο γυμνασμένα πόδια, κάποιος πιο γυμνασμένα χέρια, έτσι δεν είναι, Μαρία? Ξέρεις τι γίνεται, κυρίως στην αυτοάμυνα είναι το θέμα ότι πιο πολύ να έχεις άμυνα προς εσένα, όχι τόσο επίθεση εσύ προς τον άλλον. Κατάλαβες, αυτό είναι το βασικό. Ή με τη δύναμη του άλλου, με το που σου έρχεται ο άλλος με τη δύναμή του, να μπορείς να τον κοντρολάρεις και να πάει κατά του η δύναμή του. Δηλαδή να κοντράρεις τη δύναμή του. Πότε καταλαβαίνεις ότι ο αντίπαλος, εντός εισαγωγικών αντίπαλος, ο άνθρωπος ο οποίος σου επιτίθεται, είναι νοκάουτ, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να είμαστε ήσυχες, υπάρχει κάποια ένδειξη ότι... Αρχίζεις και τρέχεις, ναι. Όχι, άμα τον έχεις χτυπήσει, σίγουρα σε αυτά τα σημεία, τα επαναλαμβάνω, που είναι ή το πηγούνι ή η μύτη, και η μύτη περνάνε πολλά νεύρα, στο λαιμό σίγουρα, στο διάφραγμα, γενετικά όργανα γόνατο. Πρέπει να μην αναπνέει για να είσαι εντελώς σίγουρη, ξέρω εγώ. Ναι. Άρα λες αυτό. Ναι. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, λες, τη δύναμή του, να μπορέσουμε εμείς να. Πώς ακριβώς. Αυτό είναι κάποιες τέχνες και στο τζούντο και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή την ώρα που σου έρχεται ή να τον αποκρούσεις και με τη δύναμή του να τον γυρίσεις, δηλαδή με το σώμα σου. Το σώμα του με το σώμα σου. Και να τον γυρίσεις. Mm-hmm. Ή και στο kickboxing, ξέρω εγώ, που μαθαίνουμε τα κλίντς και τα. Που είναι σαν αγκαλιάσματα τέλος πάντων και γυρνάμε και μαθαίνουμε το πώς. Βρίσκουμε το σημείο να ρίξουμε τον άλλον κάτω κτλ. Άρα είναι καλό γενικότερα να, οι γυναίκες να αρχίσουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, μα δεν είναι μόνο αγώνες στο kickboxing. Το kickboxing είναι και προπόνηση, είναι και όλα τρόπο αυτά ζωής, που είπαμε. Στάση ζωής. Είναι και στάση ζωής. Δηλαδή σε βοηθάει και νιώθεις και πολύ καλύτερα. Ξεδίνεις και κάπου, ρε παιδί μου. Αυτό δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται να πας στο γυμναστήριο και να ξεδώσουμε μια κοπέλα και να χτυπήσετε. Καμία σχέση. Και ο σάκος, δηλαδή υπάρχει και η προπόνηση του σάκου και η προπόνηση των καθρέφτη και τα βαράκια που κάνουν και τα λάστιχα. Μπορείς να κάνεις και μόνος σου, ας πούμε έτσι. Μπορείς δηλαδή, να κάνεις και μόνος σου. Αν γνωρίζεις, φαντάζομαι, τα βασικά βήματα, μπορείς να κάνεις και μόνος σου. Βέβαια, καλύτερα είναι να πας σε κάποια σχολή. Ναι, έχεις δίκιο. Και να προπονηθείς. Και σε ποιες ηλικίες έρχονται περισσότερο τώρα σε σένα? Λοιπόν, εγώ όταν δίδασκα σε παιδάκια ξεκινάγαν από 3,5 ετών. Κυρίως κοριτσάκια, τα αγοράκια μετά τα 4. Αλλά από 3,5 ετών και μετά, γιατί δεν τα μαθαίνουν ούτε ξύλο να παίζουν, κυρίως τα εκπαιδεύουν πώς να μεγαλώσουν σωστά, πώς να εκπαιδεύουν τον εαυτό τους, να έχουν συνέχεια ψυχραιμία, πειθαρχία, να είναι καλύτεροι άνθρωποι. Μέσα από το παιχνίδι να μάθουν βασικές κινήσεις του kickboxing. Εγώ προσωπικά δεν μ' αρέσει τόσο πολύ να τα μάθουν να κάνουν και δεν μ' αρέσει να τα μάθουν να κάνουν σωστά την μπουνιά και την κλωτσιά. Αυτό μπορεί να το μάθει ο καθένας. Αλλά το να το μάθεις να γίνει καλύτερος άνθρωπος και πιο δυνατός στη ζωή του και να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που θα του συμβούν αύριο μεθαύριο,
Θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, λέω ξεκινάει από το μυαλό. Αν δηλαδή στα παιδάκια πρέπει να είσαι παιδαγωγός πάνω απ' όλα. Και είναι σημαντικό και τα παιδάκια, γιατί πλέον παιδιά κυκλοφορούν πάρα πολλά έξω. Ακούς κάθε μέρα διάφορα και τρελαίνεσαι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι και το παιδί σου μπορεί να προστατεύσει. Αχ, τι ναι, κυρίως είναι να του μάθει κάποια πράγματα ώστε να προστατεύει μόνο τον εαυτό του. Σίγουρα, αν κάποιο μεγαλύτερο τον αρπάξει. Κάποιες φορές μπορεί το παιδάκι να προστατευτεί, κάπως να τον αποφύγει, αλλά κυρίως να τον μάθεις να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Να... και μετά τα παιδάκια. Να αποφεύγει το ξύλο. Όταν πάνε προπόνηση, ρίχνουν ξύλο στο σάκο. Και μετά τα παιδάκια είναι μια χαρά. Απλά σκέφτομαι κιόλας αυτό που λένε πολλές φορές. Δεν παίζει τόσο ρόλο, πιστεύω, και το βάρος του άλλου, όσο η τεχνική του άλλου. Δηλαδή βλέπουμε ότι και σε πολλές. Η τεχνική, έτσι ακριβώς. Σε πολλές καταστάσεις δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός. Όχι, όχι. Που γνωρίζει καλύτερα την τεχνική. Οπότε και την τεχνική να μάθεις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σε βάλει μια δύσκολη θέση. Ναι. Εγώ πολλές φορές σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο. Βασικά, συγκεκριμένα στη Γαλλία για ένα παγκόσμιο τίτλο, είχα χάσει από τη Γαλλίδα, η οποία ήταν πιο αδύναμη από μένα, πιο αδύνατη από μένα και τα χτυπήματά της ούτε καν τα ένιωθα. Κι όμως ήταν πιο έξυπνη, μάλλον με είχε διαβάσει καλύτερα και με κέρδισε στους πόντους, δηλαδή κέρδισε πραγματικά. Και ξέρεις τι παρατηρώ, Μαρία. Γενικά δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτό θέλω να μου πεις. Οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι με αυτά τα αθλήματα δεν πλακώνονται και εύκολα στον δρόμο. Κρατούν την ψυχραιμία τους, ενώ οι άλλοι που δεν ξέρουν ακριβώς. Δηλαδή, μπράβο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το άθλημα στον δρόμο δεν θα τους δεις να μαλώσουν. Έχουν αυτή την κυριαρχία. Ναι, μπορούν να το ελέγξουν. Ενώ κάποιος άλλος που δεν έχει άγνοια κινδύνου και που δεν ξέρει και την τεχνική. Έτσι ακριβώς και το βλέπω και στη σχολή που πηγαίνω στα Αλλιώσια με τον Παπαδόπουλο και τον Χαλκίδη και εκπαιδεύουν τα παιδάκια. Δεν τους τα μαθαίνουν έτσι σωστά και κουράζονται αρκετά και χτυπιούνται αρκετά και στους σάκους και σε διάφορα πράγματα. Και στα παιδιά στο σχολείο ούτε χτυπιούνται, ούτε κάνουν τίποτα, ούτε προβλήματα. Μα και εγώ τους έλεγα ότι άμα μάθω ότι κάποιος χτύπησε κάποιο παιδάκι στο σχολείο, έχετε φύγει από εδώ μέσα, απαγορεύεται. Να συνεχίσετε. Είναι αυτό που είπες, η διαπαιδαγώγηση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για τον γονέα, η ψυχολογία του πατέρα της μητέρας που γνωρίζει το παιδί του μπορεί να προστατέψει έστω με κάποιο μικρό τρόπο τον εαυτό του. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ειδικά στην εποχή μας που βγαίνει. Και ειδικά έξω, τα παιδιά και τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, δεν είναι μόνο τα κοριτσάκια. Απλά στα κορίτσια θεωρούμε ότι είναι πιο ευάλωτα. Δηλαδή, όταν θα δεις ένα κορίτσι και ένα αγόρι αμέσως στην προσοχή, θα πάει στο κορίτσι ότι θέλει περισσότερη προσοχή, περισσότερη φροντίδα. Πλέον δεν είναι έτσι. Πλέον με αυτά που ακούς και αυτά που γίνονται πρέπει να προσέχεις από παντού για να είσαι καλυμμένο. Και τα παιδάκια, πόσα μαθήματα χρειάζονται, είναι καθημερινή προπόθεση. Κοίτα, τα παιδάκια έρχονται 2 με 3 φορές την εβδομάδα συνήθως, ή εγώ που τους κάνω ή που πάνε σε διάφορες σχολές, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Γιατί έχουν και τα διαβάσματά τους, συνήθως έχουν πολλές υποχρεώσεις. Ενώ εμείς, δεν θα πω την ηλικία μας καλύτερα, όταν ήμασταν πιο μικρές, σίγουρα είστε μικρότερες από μένα. Όταν ήμασταν πιο μικρά, εμείς δεν είχαμε τόσα πράγματα. Εγώ θα την πω την ηλικία μου και κάνει εσύ υπολογισμούς. Είμαι 35 κλεισμένα. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να είμαι και πιο μεγάλη από εσένα. Γι' αυτό σου λέω. Όχι, είμαι μεγαλύτερη. Εντάξει, κάνει υπολογισμούς. Μπορεί να φαινόμαστε μικρότερες, αυτό είναι το καλό. Είναι επειδή κάνουμε παρέα με αδέρφια. Έχω 2 αδερφές μικρότερες, παντρεμένες, που η μία έχει και 2 παιδάκια. Οι οποίες ασχολούνται, είναι έτσι γυμνασμένες σαν και εσένα ή όχι. Ψευτογυμνάζονται, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτό κάνεις και εσύ. Αυτή την ταμπέλα πολύ σου σε μένα. Μαρία, αυτό κάνει και Βαλεντίνη. Όχι, όχι. Η μία αδερφή μου κάνει κολυμβητήριο. Είναι και η κομμάτια μου φτιάξει τα μαλλιά, όπως λέμε. Ναι. Κάνει κολυμβητήριο και η άλλη μου αδερφή τώρα έχει τα 2 παιδάκια, αλλά γενικά κάνει τένις, χορό, τα πάντα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Και επειδή λέγαμε για παιδάκια, θα πάμε μετά στο παιδικό το πολύ ωραίο βιβλίο. Που θα έρθει τη συγγραφέα κοντά μας και δημοσιογράφο βέβαια. Ναι, να μας πει κατά πόσο εύκολο είναι να προσεγγίσεις το παιδάκι σαν αναγνώστη, θα πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα βιντεάκι και ερχόμαστε.